Για εργαζόμενους συνταξιούχους, για επαγγέλματα και για τον ελληνικό λαό και για τη δημόσια περιουσία. Ουσιαστικά με αυτό η κυβέρνηση έκανε ό,τι ακριβώς τη ζήτησε η Τρόικα. Αποδείχτηκε δηλαδή ότι η Τρόικα χτυπούσε τον ταμπουρά, η κυβέρνηση χόρευε. Αποδείχθηκε ότι η Τρόικα χόρεψε στο ταψί την κυβέρνηση και οι λεγόμενες κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε κόκκινες μεταξωτές κορδέλες που μάλιστα και από το πολύ πλήσιμο έγιναν ροζ. Δυστυχώς η Τρόικα μας αντιμετωπίζει τη χώρα μας ως αποικία χρέους, ως προτεκτοράτο και δυστυχώς η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου αποδέχεται αυτό το ρόλο. Πείτε μας δεύτερη. Για την τακτική σας. Ναι, θα πείτε. Ήταν ερώτηση. Αντώνη, δεν αποφεύγω ποτέ να απαντάω, το ξέρεις. Το δεύτερο, αλλά επειδή μου έκανε τρία ερωτήματα ο κύριος Μιχελάκης. Αν ομολογείτε ότι ίσως είχε κάποια λάθη. Όχι, θα σας πω. Το δεύτερο. Υπάρχει, δεν είναι τι πέρασε χθες, υπάρχει και μια κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης με την Τρόικα. Η Τρόικα είχε ζητήσει να απελευθερωθούν οι ομαδικές απολύσεις, έγκλημα σε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Η Τρόικα είχε ζητήσει να υπάρξει και άλλη μείωση μέχρι ασφαλιστικών εισφορών και ουσιαστικά κατάργηση του συνδικαλιστικού νόμου και δικαιώματος της απεργίας. Πήγε ένα εξάμηνο. Δεν θέλανε να φέρουν αυτό το βαρύ πολιτικό κόστος στις ευρωεκλογές γιατί φοβούνταν συντριβή. Άρα να ξέρει ο ελληνικός λαός, αν τους δώσει ψήφο στις ευρωεκλογές, τους δίνει λευκή επιταγή να κάνουν κι άλλο. Και το τρίτο και το βασικό είναι ότι ετοιμάζουν νέο μνημόνιο που όπως πάντα γράφεται στις Βρυξέλλες και που καμιά φορά εδώ κάνουν και λάθος. Δεν είναι μόνο ότι δεν το διαβάζουν όσοι τα ψηφίζουν πολλοί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ. Καμιά φορά γίνονται και λάθη στις μεταφράσεις από τα, αγγλικά στα ελληνικά και γελάει και ο κόσμος. Και το τελευταίο τώρα που με ρωτήσατε. Εγώ νομίζω ότι χθες η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να σκληρύνει την αντιπαράθεση ήταν σωστή. Πρώτο για το περιεχόμενο που είχε αυτό το πολυνομοσχέδιο και δεύτερο είχε και αποτελέσματα. Η κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη, βγήκε αδυνατισμένη. Τρεις βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση δεν ψήφισαν. Πέρασε οριακά το πολυνομοσχέδιο με 151 ψήφους. Αν δεν ψήφιζε ο Λοβέρδος και ο Αϊδόνης, δεν πέρναγε. Και επειδή μετατρέψατε σε ψήφο εμπιστοσύνης, μπορεί να είχαμε το μεγάλο ατύχημα χθες. Λέμε λοιπόν, λίγο μας έμεινε. Και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας και με τους αγώνες του ελληνικού λαού να ρίξουμε αυτή την κυβέρνηση και είναι μεγάλη ευκαιρία οι ευρωεκλογές. Νομίζω εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Να κάνουμε την πιο σκληρή. Θα μπορούσατε να το κάνετε καλύτερα χθες. Νομίζω όχι. Είχαμε συμβουλευτεί και συνταγματολόγους, συνοηθήκαμε και πολιτικά μεταξύ μας. Και δεν είχαμε καμία άλλη επιλογή παρά να κάνουμε ευθύτατη σύγκρουση με αυτή την κυβέρνηση η οποία υπηρετούσε συμφέροντα πολυεθνικών και λίγων ιδιωτικών, μια χούφτα ιδιωτικών συμφερόντων και κατέστρεφε μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού, δε μικρομεσαίους και εργαζόμενους. Μάλιστα, επειδή υπάρχει, και να διαφωνούμε. Υπάρχει μείωση. Ναι, Αντώνη, όμως τρεις βουλευτές δεν ψήφισαν. Είναι βαρύτατο πλήγμα για την κυβέρνηση. Βαρύτατο πλήγμα. Κάτι που λέει ο κόσμος και έχει δίκιο. Με την μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Που θα έχουμε χασούρα στα ταμεία και θα αναπληρωθεί με 350 εκατομμύρια. Ακριβώς. Πώς θα είναι.